Διατροφική μόδα που θα περάσει ή μια τάση που ήρθε για να μείνει. Το κίνημα του veganism ή του veganισμού ή της χορτοφαγίας όπως μεταφράζεται στα ελληνικά δεν αφορά πλέον μόνο έναν περιορισμένο αριθμό ανθρώπων όπως στο παρελθόν, αλλά τα τελευταία χρόνια απευθύνεται σε ένα ευρύτερο καταναλωτικό κοινό που αναζητά συνολικά έναν πιο υγιεινό τρόπο διατροφής. Τι ακριβώς όμως είναι ο veganισμός και τι χαρακτηρίζεται ως vegan? Βίγκαν ή αυστηρός χορτοφάγος είναι εκείνος που αποκλεί από τη διατροφή του την κατανάλωση κρέατος, πουλερικών και ψαριών, καθώς και όλων των παραγόγων τους, όπως γαλακτοκομικά, αυγά, βούτυρο και μέλι, αλλά και οποιοδήποτε τρόφιμο περιέχει άλλα ζωικά προϊόντα. Για τους περισσότερους, ωστόσο, vegan δεν περιορίζεται μόνο σε μία δίαιτα, αλλά αποτελεί τρόπο ζωής που αγγίζει κάθε πτυχή της καθημερινότητάς τους. Ξεκίνησε κυρίως στην Αμερική και τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει παγκοσμίως μεγάλη απήχηση. Το κίνημα του veganism έχει αρχίσει σιγά-σιγά να έρχεται και στη χώρα μας, αποκτώντας μία ιδιαίτερη δυναμική. Πολλοί από τους πελάτες μας είναι νέοι και συνεχώς αυξανόμενοι είναι οι νέοι. Δηλαδή, βλέπω ότι στις νεαρές ηλικίες κάτω των 30 ή και 25. Αυτή η δυναμική αυξάνεται ραγδαία. Και εγώ χαίρομαι πολύ γι' αυτό, γιατί οι νέοι άνθρωποι είναι που συνήθως φέρνουν τις αλλαγές στον κόσμο, δημιουργούν τις τάσεις, επηρεάζουν τις ακόμα πιο νέες γενιές. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε μόνο νέο κοινό. Έχουμε, πιστεύω, μια κλίμακα που πιάνει από παιδιά λυκείου και φτάνει μέχρι ανθρώπους 60 χρονών που έχουν γίνει vegan ή προσπαθούν να γίνουν vegan ή είναι εν μέρη vegan. Γεια σας, βρισκόμαστε στο λιμάνι Θεσσαλονίκη. Και πάμε στο Vegan Festival για να ρωτήσουμε κάποιους vegans τι πιστεύουν για το κίνημα αυτό. Βγάζοντας το κρέας από το πιάτο μου, προσπαθώντας να βοηθήσω στον αγώνα για την μη κακοποίηση των ζώων. Σιγά σιγά και όσο ενημερωνόμουν παραπάνω, τόσο συνειδητοποιούσα ότι υπάρχει βία πίσω από το τυρί, το γάλα, τα αυγά και έτσι τα πέρασα όλα από το πιάτο μου πριν 3 χρόνια ακριβώς. Πιστεύω ότι είναι η μόνη δίκαιη επιλογή. Πιστεύω ότι το χρωστάμε στα ζώα, το χρωστάμε στον πλανήτη, το χρωστάμε στην υγεία μας και σε όλους. Τα κλασικά μίντια έχουν μείνει λίγο πίσω, δεν έχουν ακόμα
αναγνωρίσει την προσπάθεια που κάνουν όσο θα έπρεπε. Από την άλλη, τα ηλεκτρονικά, τα ιντερνετικά και τα social media είναι πολύ μπροστά στο θέμα και γίνεται δουλειά. Πραγματικά η Vegan είναι από όλες τις ηλικίες. Γνωρίζω από άτομα ενός δύο ετών έως άτομα 60 και 70 και παραπάνω. Από όλα τα φύλλα, όλες τις κοινωνικές παρατάξεις. Εσύ ως Vegan, τι πιστεύεις ότι έχεις προσφέρει στην κοινότητα των Vegan? Θα σου απαντήσω, η ομάδα του Vegan Life Festival είναι μια ομάδα η οποία προσπαθεί να διαδώσει τον τρόπο και να φτάσει αυτό το μήνυμα, αυτό το τρόπο ζωής σε κάθε αυτή. Διοργανώνουμε το φεστιβάλ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη προς το παρόν και θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε βοηθήσει στη διάσταση του τρόπου. Σε βοηθάει το να νιώσεις μέλος της Vegan κοινότητας, της καθημερινότητας, πώς σε πειράζει? Νιώθω από τη μία πολύ όμορφα που βοηθάω, απ' την άλλη έχοντας συνειδητοποιήσει το πόσο απάνθρωπα φέρονται ο κόσμος συνολικά στα ζώα, είναι κάτι το οποίο με κρατάει ξύπνο τα βράδια και κάνω ό,τι μπορώ για να πείσω τους ανθρώπους. Μάθαμε ότι είσαι vegan και θέλουμε να σε ρωτήσουμε ποια είναι η διαφορά μεταξύ vegan και vegetarian, αρχικά, για να ξέρουμε. Λοιπόν, vegetarian σημαίνει ότι δεν τρως κρέας, κάνεις απόλυτη αποχή από το κρέας. Όταν είσαι vegan, δεν τρως ούτε γαλακτοκομικά και αυγά. Πώς μάθατε για το vegan τρόπο ζωής? Το ίντερνετ. Είδα πάρα πολλά ντοκιμαντέρ που δείξανε ότι μιλάνε για μια αδιανόητη και απίστευτη κόλαση. Σας επηρέασε ανάμεσα, δηλαδή με το που είδατε το ντοκιμαντέρ λέτε από αύριο γίνομαι, ή έμεσα σιγά σιγά σταδιακά? Άμεσα. Βέβαια, παιδιά, βοήθησε και το γεγονός ότι στο Facebook απέκτησα φίλους που ήταν, δεν τρώγανε κρέας. Έψαξε δηλαδή για vegetarian, έπεσα πάνω σε vegan. Και από εκεί και είδα τα δικά τους τα post. Αν σας ρωτούσαμε ποιο πιστεύετε ότι είναι το προφίλ των περισσότερων vegan, τι θα λέγατε, πώς θα τους περιγράφατε? 100% είναι πάρα πολύ ψαγμένα άτομα, πάρα πολύ ευαίσθητα άτομα, πάρα πολύ δυνατά άτομα. Όπως είπα σε κάποιον που μου χώθηκε πάρα πολύ τελευταία, δεν είμαστε, μπορεί να μην τρώμε τα αρνάκια, αλλά δεν είμαστε αρνάκια. Έχουμε τη δύναμη του γλύκου, αν θέλεις. Αν είχατε φίλο, δεν ήταν η δύναμη που θα σας βοηθούσε να συνεχίσετε να είστε βίγκα? Πάρα πολύ σημαντικό. Αν με ρωτήσουν, αλλά από εκεί και πέρα πούμε, αλλά αυτό που έχω δει είναι ότι όταν ξεκίνησα εγώ δεν υπήρχε, δεν ήξερα τι θα πει vegetarian και vegan, και τώρα κατά κύμα η νεολαία κυρίως, η νεολαία έχει πάει τη σκητάλη. Ως vegan, τι νιώθετε ότι προσφέρετε στην κοινότητα? Πρώτον, βήκαν, επειδή εκ των πραγμάτων είμαστε κατά της βίας, οποιαδήποτε βία, αν γινόμασταν όλοι βήκαν ξαφνικά, θα λυνόταν όλο το πρόβλημα. Δεν θα υπήρχε πόλεμος, δεν θα υπήρχε εκμετάλλευση ανθρώπων από άνθρωπο, ζώων από άνθρωπο. Δεν θα υπήρχε κανένας, δηλαδή θα ήταν ένας απόλυτα ειρηνικός. Όταν γίνεις vegan ή vegetarian, επειδή πας σε τα ζώα και καταλαβαίνεις τι είναι τα ζώα, δεν θα έτρωγες και ένα ψωφίμι, ρε διάολο, ναι. Αφού είναι πτώματα. Ποιος θέλει πεθαμένους να τρώει?